Από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσιάστηκε το στρατηγικό σχέδιο του κόμματος για την οδική ασφάλεια. Η παρουσίαση έγινε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Μόνο ότι το σχέδιο αυτό αντιμετωπίζει και τα ζητήματα της εκπαίδευσης και τα ζητήματα της αστυνόμευσης και τα ζητήματα των υποδομών, τα ζητήματα των ελέγχων, τα ζητήματα των πρώτων βοηθειών, του τρόπου τον οποίο λειτουργεί το ΕΚΑΒ και πόσο γρήγορα ή πόσο αργά μάλλον καταφέρει να φτάνει σε ατυχήματα. Και βέβαια ένα ζήτημα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς βρίσκεται στην αιχμή της καινοτομίας, στα ζητήματα των έξτρων μεταφορών και πώς από ένα σημείο και πέρα ίσως η τεχνολογία να είναι αυτή η οποία θα μας επιτρέψει να λύσουμε το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας, αναλαμβάνοντας δράση και καλύπτοντας τις φυσικές ανθρώπινες αδυναμίες. Στόχος του προγράμματος Προσέχω είναι μείωση θανάτων από τροχιά κατά 50% μέσα σε μία δεκαετία. Κλειδί για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι η ανάπτυξη παιδείας οδικής ασφάλειας και η συμμόρφωση της οδικής συμπεριφοράς. Δυστυχώς, τα στατιστικά στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά απογοητευτικά. 11.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα στην χώρα μας την τελευταία δεκαετία. Και για κάθε ένα θάνατο από τροχαία αντιστοιχούν 4 βαρύτατοι τραυματισμοί που συχνά οδηγούν σε βαριές αναπηρίες και 8 τραυματισμοί οι οποίοι επιβάλλουν περίθαλψη σε νοσοκομείο. Την εκδήλωση συντόνισαν οι δημοσιογράφοι Τάκης Πουρναράκης και η Χριστίνα Σταθάκη, πρόεδρος παράλληλα του Ιδρύματος Άρη Σταθάκη για την οδική ασφάλεια. Είμαι ο Τάκης Πουρναράκης, δημοσιογράφος, μηχανολόγος, μηχανικός και βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί με τη Χριστίνα Σταθάκη στην παρουσίαση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, του στρατηγικού σχεδιασμού για την οδική ασφάλεια, με τον πολύ εύστοχο τίτλο Προσέχω. Γιατί λέμε Προσέχω. 30% των ατυχημάτων, δυστυχημάτων που γίνονται στη χώρα μας, στην Ευρώπη, παγκοσμίως, αφορούν σε απόσπαση προσοχής. Που μπορεί να έχει πολλούς τομείς, αλλά αφορούν σε απόσπαση προσοχής. Άρα λοιπόν το Προσέχω είναι πάρα πολύ εύστοχο. Πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι ότι την οδική ασφάλεια, γιατί θυμόμαστε όταν γίνει κάποιο περίεργο ατύχημα ή με πολλούς νεκρούς ή με πολλά χιλιόμετρα. Η οδική ασφάλεια είναι το δικαίωμά μας να γυρίζουμε κάθε μέρα όλοι σόοι στο σπίτι μας.